Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η νομοθετική ρύθμιση που σήμερα θα ψηφίσουμε για την ακύρωση οριστικά και αμετάκλητα του μέτρου της μείωσης των συντάξεων, η οποία θα ίσχυε από 1η-1η του 19, είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει ορισμένες θέσεις που εκφράστηκαν το προηγούμενο διάστημα και ταυτόχρονα διαψεύδει εξίσου ισχυρά άλλες θέσεις και προβλέψεις που κυριάρχησαν στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Επιβεβαιώνει πρώτον την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι αυτό το μέτρο ήταν αχρίαστο διαρθρωτικά και δημοσιονομικά. Διαρθρωτικά για το ασφαλιστικό σύστημα, διότι το ασφαλιστικό σύστημα στέκεται στα πόδια του και έχει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση στη συνταξιοδοτική δαπάνη. Και δημοσιονομικά, διότι η ελληνική οικονομία με τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους χωρίς να χρειάζονται μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτή ήταν μια πάγια θέση που εξέφραζε η ελληνική κυβέρνηση και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και η οποία σήμερα επιβεβαιώνεται έτσι με τον πλέον καθαρό και έμπρακτο τρόπο. Δεύτερον, αυτή η ακύρωση επιβεβαιώνει ένα δεύτερο γεγονός, μια δεύτερη θέση, η οποία είναι ότι ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής έχει οριστικά κλείσει. Πρωτίστως αυτό το επιβεβαιώνει ο προϋπολογισμός του 2019, αλλά και το συγκεκριμένο μέτρο ακόμη περισσότερο, διότι τελειώνουμε με μέτρα δημοσιονομικών περιορισμών και πλέον μπορούμε να περνάμε σε μέτρα επεκτατικά, δηλαδή μέτρα ενίσχυσης των κοινωνικών παροχών και ελάφρυνσης ταυτόχρονα των πολιτών από φόρους και εισφορές. Άρα το δεύτερο που επιβεβαιώνει οπωσδήποτε η συγκεκριμένη ακύρωση του μέτρου είναι ότι κλείνει ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής οριστικά, μπαίνει οριστικό τέλος στη διαδικασία των μνημονίων όπως τα γνώρισε η χώρα τα τελευταία 8 χρόνια και επιπλέον ότι η χώρα μπορεί πια κυρίαρχα, η Βουλή, η κυβέρνηση να προχωρούν σε πολιτικές επιλογές, να μπορούν να προχωρούν σε πολιτικές που επιλέγουν να ακυρώνουν μέτρα που είναι αχρίαστα σε καθεστώς σχετικής οικονομικής ελευθερίας χωρίς την ευθεία επιβολή ή τον καταναγκασμό από εξωτερικούς θεσμούς, είτε είναι Ευρωπαίοι θεσμοί, Ευρωπαϊκοί θεσμοί, είτε είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ακύρωση του μέτρου όμως είπε ότι διαψεύδει εξίσου ισχυρά και κάποιες τοποθετήσεις και προβλέψεις που κυριάρχησαν στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα σε ευθεία, έτσι, σε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με πολλά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ταυτόχρονα σήκωναν πολύ έντονα το ζήτημα της περικοπής των συντάξεων, όσο αυτή η κυβέρνηση έλεγε «Μη ποντάρετε όλα τα λεφτά σας εκεί, διότι προσπαθούμε και θα καταφέρουμε να επικρατήσει η θέση μας για την ακύρωση του μέτρου». Και η καταστροφολογία, η οποία βασικά ήταν ο πυρήνας αυτής της του σχεδίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κυρίαρχος λόγος της, δεν αφορούσε μόνο την περικοπή των συντάξεων, αλλά αφορούσε συνολικά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της χώρας ως προς τη συνολική της πορεία. Διότι δεν ήταν μόνο μία μόνιμη καταστροφολογία ότι θα επέλθει κατά βαράθρωση των συντάξεων, ήταν και μία καταστροφολογία στο ότι η ελληνική οικονομία δεν πάει καλά. Άρα θα έρθουν κόφτες, θα έρθουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, δεν θα μπορεί να μπει ένα τέλος στους δημοσιονομικούς περιορισμούς και άρα θα κοπούν οι συντάξεις. Η χώρα δεν πάει καλά, δεν θα μπορέσει να βγει από το μνημόνιο και άρα θα αναγκαστούμε σε επόμενο μνημόνιο. Και μάλιστα σε αυτό βάσιζε ότι η περικοπή των συντάξεων θα συνιστά ακριβώς την επιβεβαίωση του νέου μνημονίου που έρχεται στη χώρα. Και μετά ότι η κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος είναι τέτοια κακή, τραγική, άσχημη, η οποία θα οδηγήσει αναγκαστικά στην περικοπή των συντάξεων. Άρα πρόκειται για μια καταστροφολογία σε πολλά επίπεδα, η οποία διαψεύστηκε παταγωδώς. Και νομίζω ότι εμπράκτως σήμερα ιτάται σε όλο της το μέγεθος. Και σκεφτόμουν, για να πω την αλήθεια, αν θα έπρεπε σήμερα στην τοποθέτησή μου να αναφερθώ στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η διαπραγμάτευση στη δεύτερη αξιολόγηση, η θέση που κράτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το βέτο που του είχε εκχωρηθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η επιμονή του στις συζητήσεις που γίνονταν εκείνη την περίοδο, αυτά έχουν όλα και έναν έτσι βιωματικό χαρακτήρα που δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Βουλή. Αυτά όμως που νομίζω πως έχουν πολιτική αξία είναι η στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση τότε και από τότε μέχρι σήμερα. Μια στάση δηλαδή επιμονής, καθημερινής δουλειάς, σκληρής επιμονής στην ακύρωση του μέτρου, την οποία κατάφερε να επικρατήσει η θέση της αυτή. Αλλά και η στάση που κράτησε η αξιωματική αντιπολίτευση σε όλη αυτή την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί ξέρετε, άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη πριν από λίγο σχεδόν να λέει ότι μας συμπαραστάθηκε
στην προσπάθεια ακύρωσης του μέτρου. Αν δεν είμαστε, λέει, και εμείς να κρατάμε και να σας υποστηρίζουμε σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα το είχατε καταφέρει. Πώς ακριβώς μας συμπαρασταθήκατε σε αυτή την προσπάθεια, για να το καταλάβω δηλαδή. Μας συμπαρασταθήκατε σε αυτή την προσπάθεια όταν κάναμε διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση και σας ακούαμε να λέτε να πάρετε τόσα και άλλα τόσα μέτρα για να κλείσουμε. Μας συμπαρασταθήκατε όταν κάναμε τη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά αλληλένδετα εκείνη την περίοδο. Και εσείς δια του Προέδρου σας λέγατε ότι αυτά είναι ιδεολειψίες της αριστεράς, στο να επανέλθουν οι συλλαγικές διαπραγματεύσεις στη χώρα, που τώρα χάρη σε αυτές δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μπορεί να πετυχαίνουν καλύτερους μισθούς. Έτσι μας συμπαρασταθήκατε. Μας συμπαρασταθήκατε όταν ήρθε εδώ ο κύριος Μοσκοβισή και άφησε ανοιχτή την πόρτα για την ακύρωση του μέτρου, που του κάνατε επίθεση διότι αυτό έβγαζε το πρόγραμμά σας από τον προσανατολισμό του και ακύρωνε το αντιπολιτευτικό αφήγημα. Αυτή ακριβώς ήταν η συμπαράσταση. Αυτού του είδους την πολιτική συμπαράσταση εγώ δεν την κατανοώ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχουν δύο παράγοντες, εγώ έτσι τουλάχιστον τους βλέπω, που καθόρισαν αυτή τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλη αυτή την υπόθεση. Ο πρώτος είναι προφανής, η αποκόμιση πολιτικών ωφελιών από την επένδυση στην καταστροφολογία. Έτσι, η κυβέρνηση στέλνει τους συνταξιούχους στον Κιάδα, άρα εμείς είμαστε καλύτεροι, προφανής. Ο δεύτερος, πιο επικίνδυνος κατά τη γνώμη μου, είναι αυτός που αφορά τη συνολική εικόνα και πρόθεση για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Μια θέση η οποία εκφράστηκε από τα πεπραγμένα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο ήταν κυβέρνηση, δηλαδή διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, 1.100.000.000 έλλειμμα του ασφαλιστικού συστήματος μετά από 12 διαδοχικές περικοπές συντάξεων και 400.000 απλήρωτες συντάξεις και εφάπαξ. Αυτή ήταν η εικόνα που παρέδωσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Από τα πεπραγμένα της λοιπόν όσο ήταν κυβέρνηση στο ασφαλιστικό, από τη στάση της, όσο αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να στήσει το ασφαλιστικό στα πόδια με fake news, ότι το ασφαλιστικό καταραίει, ότι υπάρχουν βόμβες στα θεμέλια του ΕΦΚΑ, ότι οι εισφορές είναι κραυγαλαίες και ότι οι συντάξεις θα μειωθούν, και από τη στάση που αφορά τις προγραμματικές της θέσεις για το τι ασφαλιστικό θέλει για την επόμενη μέρα. Το ασφαλιστικό Πινοσέτ, το οποίο παραδίδει πυλώνες του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς καμία προστασία των σημερινών συνταξιούχων και ασφαλισμένων, και με τεράστια τρύπα που θα δημιουργούσε η εφαρμογή μιας τέτοιας πρότασης στα δημόσια οικονομικά. Μια τρύπα 55 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχω ξαναπεί. Άκουσα όμως τον κύριο Βρούτση και πρέπει να απαντήσουμε σε μερικά θέματα, διότι ο κύριος Βρούτσης είπε ότι πρέπει να λεχθούν κάποιες αλήθειες, γιατί υπάρχει η πραγματικότητα που παραβιάζεται. Είπε ο κύριος Βρούτσης λοιπόν ότι περίπου ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας, η κατάσταση της οικονομίας στη χώρα το 2014 ήταν σε μία ισορροπία και εμείς, ο κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε σε μία άτακτη δημοσιονομική υποχώρηση. Κύριε Βρούτση, είχατε συμφωνήσει πρωτογενές πλεώνασμα 1,5% και φέρατε πρωτογενές πλεώνασμα 0,4%. Σωστά. Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε εκτός στόχων. Και δεν ήταν η πρώτη χρονιά που συνέβαινε αυτό. Από το 2010 και εντεύθεν δεν υπήρξε ούτε μία χρονιά που να πετύχετε τους δημοσιονομικούς στόχους στους οποίους εσείς είχατε συμφωνήσει. Ήταν αυτός ο λόγος που είχε οδηγήσει τότε τους θεσμούς να πούνε ότι το πρόγραμμα το οποίο εσείς είχατε υπογράψει ήταν αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Άρα δεν υπήρχε θέμα να τελειώσουμε με εκείνο το πρόγραμμα καθαρά. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, δεν φαινόταν από τα πράγματα, από τα δεδομένα. Είχατε συμφωνήσει για πρωτογενή πλεονάσματα την επόμενη χρονιά περίπου 3%. Την προηγούμενη δεν είχατε καταφέρει να πιάσετε το 1,5% και για 4% σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Πώς ακριβώς θα τους πιάνετε αυτούς τους στόχους όταν δεν είχατε καταφέρει καμία από τις προηγούμενες χρονιές αυτό να συμβεί? Άρα όλη αυτή η συζήτηση ότι το πρόγραμμα πήγαινε μια χαρά, θα τέλειωνε και ότι μετά ήρθε ο Τσίπρας που έκανε μια λάθος διαπραγμάτευση και μας πήγε σε αχρία στο μνημόνιο, μάλλον δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Το Δεκέμβρη του 2014. Η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου ήταν άνω του 8%. Ποια ακριβώς ήταν η ισορροπία της ελληνικής οικονομίας? Και να ρωτήσω και κάτι, εάν εκείνη η εικόνα ήταν ισορροπημένη, σε ποια ακριβώς αντίληψη της πραγματικότητας η σημερινή εικόνα είναι περισσότερο ανισόρροπη? Η σημερινή εικόνα που έχουμε από το 2015 και μετά, πλήρη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, πρωτογενή πλεονάσματα χαμηλότερα από αυτά στα οποία είχατε συμφωνήσει εσείς. Εγώ δεν λέω και πάλι ψηλά είναι, αλλά πάντως χαμηλότερα από τα δικά σας. Πλήρη επίτευξη των στόχων και ανεργία η οποία είναι μειωμένη κατά περίπου
6,5% μονάδες από όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Άρα, σε ποια ακριβώς αντίληψη της πραγματικότητας εκείνη η εικόνα ήταν ισορροπίας και η σημερινή εικόνα είναι ανισόρροπη? Αυτό γιατί μου λέτε ότι παραβιάζεται η πραγματικότητα. Για να έρθω στο ασφαλιστικό. Επιμένετε ότι το νέο ασφαλιστικό μειώνει δραματικά τις συντάξεις. Είπατε 35%. Επαναλαμβάνω τα στοιχεία που σας είχα πει και την άλλη φορά στη Βουλή. Η μέση σύνταξη στο ΙΚΑ πριν τον νόμο 4387 του 2016 ήταν 728 ευρώ, μετά τον νόμο 4387 είναι 722 ευρώ. Η μέση σύνταξη στον ΟΓΑ, αυτό το λέω και για τους βουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι παρουσιάζουν κάτι τεράστιες αποκλήσεις συντάξεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η μέση σύνταξη του ΟΓΑ ήταν 469 ευρώ πριν τον ασφαλιστικό νόμο, μετά τον ασφαλιστικό νόμο είναι 481 ευρώ. Υπάρχει μια αύξηση στους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ. Η μέση σύνταξη του πρώην ΟΑΕ ήταν 927 ευρώ, με τον νέο νόμο είναι 902 ευρώ. Υπάρχει μια μικρή μείωση στις συντάξεις του τέος ΟΑΕ, διότι το σύστημα εκείνο που υπολογιζόταν η συντάξη του ΟΑΕ είχε προσέδιδε ένα ποσό το οποίο ήταν ανεξάρτητο από την πραγματική εισφορά που είχαν καταβάλει. Άρα, κατά κανόνα, είμαστε περίπου στα ίδια σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της μέσης σύνταξης. Ξαναλέω, αν αυτές οι συντάξεις είναι χαμηλές, να το δεχτώ, ήταν χαμηλές όμως και πριν, δεν είναι ο νέος νόμος ο οποίος τις καταρακώνει. Τρίτον, είπατε για τις αυξήσεις εισφορών και πάλι. Επαναλαμβάνω, τα είπε και ο Πρωθυπουργός. Το 88% των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών πλήρωσε μέχρι 200 ευρώ το μήνα με το νέο ασφαλιστικό. Το ποσοστό αυτών των επαγγελματιών πριν τον νόμο ήταν 27%. Το 27% πλήρωνε μέχρι 200 ευρώ το μήνα και με το νέο ασφαλιστικό το 88% πληρώνει μέχρι 200 ευρώ το μήνα. Σε ποια αντίληψη της πραγματικότητας το νέο ασφαλιστικό επιβαρύνει με τις εισφορές στους ασφαλισμένους? Τέταρτον, είπατε και κάτι, το ξαναείπατε δηλαδή, ότι όσο ο κρατικός προϋπολογισμός χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό, δεν μπορεί το ασφαλιστικό να είναι πλεονασματικό. Για να συνεννοηθούμε, το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει κρατική χρηματοδότηση. Τριμερής είναι η χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος. Η χρηματοδότηση του Δημοσίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης είναι από τις εισφορές και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό είναι το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα. Αν δεν θέλετε κρατική συμμετοχή στο ασφαλιστικό σύστημα, να μας το πείτε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και είναι καλό να την πείτε αυτή τη θέση καθαρά, γιατί ο πρόεδρός σας αναφέρεται στην διείσδυση του ιδιωτικού τομέα για να αναλάβει τους σημερινούς πυλώνες της δημόσιας ασφάλισης. Σε όλα τα συστήματα, τα ευρωπαϊκά, τα δημόσια, έχουμε συμμετοχή του κράτους κανονικά στο Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Κανονικά. Και έτσι πρέπει να είναι, κατά εμάς. Έτσι πρέπει να είναι. Μάλιστα, με τον νόμο το 4387, αυτό έχει διευκρινιστεί με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια, όπου λέει ότι η εθνική σύνταξη που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους που πληρούν την ηλικία συνταξιοδότησης χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύπτει πάντα την εθνική σύνταξη. Και καλώς, γιατί αυτό είναι το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τι θα πει ότι προκύπτει πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ? Θα πει ότι όταν κάνουμε τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, ξεκίνησε ο ΕΦΚΑ και τον προϋπολογίσαμε με τη δεδομένη κρατική χρηματοδότηση, στο κλείσιμο της χρονιάς τα έσοδα ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που αναμένονταν. Γιατί, το έχω απαντήσει αρκετές φορές, κατά κανόνα λόγω της μείωσης ανεργίας. Αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας. Αυξήθηκαν τα έσοδα επειδή αυξήθηκε η απασχόληση στη χώρα. Αυτό έγινε και το 2017, αυτό γίνεται και το 2018 και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει και το 2019. Ο προϋπολογισμός του 2019, θα το δείτε για τον ΕΦΚΑ που λέτε, περιλαμβάνει την κρατική χρηματοδότηση, μάλιστα την έχουμε ελαφρώς μειώσει, διότι δεν έχει νόημα να φτιάχνει στηριώδη πλεονάσματα στο ασφαλιστικό ταμείο, εφόσον πάνε καλά τα έσοδά του, και έχει την κανονική συμμετοχή, τα κανονικά έσοδα που θα έχουμε από τις εισφορές και την κανονική συνταξιοδοτική δαπάνη. Αν τα πράγματα πάνε καλύτερα από αυτό, θα εμφανιστεί πλεόνασμα ξανά στον ΕΦΚΑ για το 2019. Είπατε και κάτι για το δάνειο που πήραμε για την εκαθάριση λήξη προθέσμων. Ναι, πήραμε ένα δάνειο 500 εκατομμυρίων για την εκαθάριση ληξιπροθέσμων, για την πληρωμή συντάξεων και τις πληρώσαμε. Και βάλαμε και άλλα 250 εκατομμύρια γιατί τις πληρώνουμε τις συντάξεις. Και εσείς είχατε πάρει δάνειο για να πληρώσετε τα εφάπαξ και δεν τα πληρώσετε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εσείς πήρατε δάνειο για να πληρώσετε τα εφάπαξ και δεν τα πληρώσατε, δεν τα εκαθαρίσατε. Εμείς πήραμε δάνειο για να πληρώσουμε τις συντάξεις και τις πληρώσαμε και βάλαμε και παραπάνω.
Και επειδή είπατε ότι αυτά επιβαρύνουν το χρέος, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη από το 2016 και μετά που καλύπτει όχι μόνο τις δαπάνες της, αλλά και πληρώνει το σύνολο των τόκων του δημοσίου χρέους. Και αυτό γιατί την περίοδο 16 με 18 έχουμε πλεώνασμα στη γενική κυβέρνηση. Όχι απλώς πρωτογενές πλεώνασμα. Έχουμε πλεώνασμα στη γενική κυβέρνηση και γι' αυτό μπορούμε να πληρώνουμε κανονικά τους τόκους του δανεισμού. Και μαζί με την αναδιάρθρωση του χρέους που πετύχαμε το καλοκαίρι, διότι αυτό δεν μπορείτε να το ξεχνάτε όταν κάνετε την αφήγησή σας, καταφέραμε το χρέος να μπει σε τροχιά βιωσιμότητας. Αυτά σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Βρούτσης. Να κλείσω γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Η κυβέρνηση αυτή έχει πάρει μια πολύ σαφή πολιτική απόφαση να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Όμοια απόφαση έχει πάρει και για την υγεία. Να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Προστατεύουμε τις συντάξεις, μειώνουμε τις εισφορές, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα και κλείνουμε πληγές του παρελθόντος. Και τα μέτρα που ψηφίζουμε και υλοποιούμε από την 21η Αυγούστου και μετά επιβεβαιώνουν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Όπως είναι το σημερινό μέτρο προστασίας των συντάξεων για το 2019, όπως είναι η αύξηση που θα δουν 620.000 συνταξιούχοι από 1η-1η του 19, άρα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια σε αυτή τη χώρα δεν θα έχουμε μειώσει συντάξεων, αλλά θα έχουμε αυξήσεις συντάξεων και αυξήσεις μισθών. Όπως είναι τα μέτρα που παίρνουμε για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, γιατί δεν μπορεί κανείς να βλέπει αποσυνδεδεμένο το ασφαλιστικό από την αγορά εργασίας. Όπως είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που δίνει τη δυνατότητα αυξήσεων στους μισθούς, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κανείς το ασφαλιστικό χώρο από την αγορά εργασίας. Όπως είναι οι τάξεις μας για τη μείωση της ανεργίας, φέρνουμε αποτελέσματα στο 18,6%, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κανείς το ασφαλιστικό χωρίς να βλέπει την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα. Αυτό λοιπόν το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Αυτές οι πράξεις είναι αυτές που για μας αποτελούν την εκπλήρωση του χρέους μας προς την κοινωνία. Αυτές οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες συνεχίζουν να μας συνδέουν με την κοινωνία και όσο περνάει ο καιρός θα μας συνδέουν ακόμη περισσότερο και για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτές οι πράξεις οι οποίες μας διαχωρίζουν και από το παλαιό πολιτικό σύστημα που εξυπηρετεί μόνο συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Όσο θα μας συνδέουν με την κοινωνία περισσότερο αυτές οι πράξεις, τόσο περισσότερο θα μας διαχωρίζουν από την εξυπηρέτηση της οικονομικής ελίτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Το λόγο... Δεν θέλετε να... Δεν θα δευτερολογήσετε.